Όλοι ξέρετε και έχουμε πει το μεγάλο όγκο της γραφειοκρατίας που υπήρχε για να δοθούν οι εγκρίσεις για να ξεκινήσει το έργο. Ήθελε περίπου 16 εγκρίσεις, να φανταστείτε, για να εγκριθεί η μελέτη. Και αφού εγκρίθηκε η μελέτη, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, από εκεί και πέρα ξεκινήσαν οι εγκρίσεις των διαγωνισμών, της έγκρισης των εργολάβων, του εργολάβου κτλ. Έτσι λοιπόν το έργο της θωράκισης της Ραψάνης ξεκινάει, της ακτής της Ραψάνης ξεκινάει. Περιλαμβάνει δύο ειδών έργα. Το ένα έργο είναι έξω στη στεριά, δηλαδή τα τυχεία αυτά που βλέπουμε που έχουν πέσει πλέον ανακατασκευάζονται και ανακατασκευάζονται επίσης με επιστημονικό τρόπο, δηλαδή όπως θα έπρεπε να είχαν επισκευαστεί, όπως θα έπρεπε να είχαν φτιαχτεί από την αρχή, δηλαδή να υπήρχαν οι θεμελιώσεις που έπρεπε να υπάρχουν κτλ. Κτλ. Όμως επειδή, τέλος πάντων, πρέπει κάποτε να σταματήσουν τα έργα βιτρίνας, τα οποία τα κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα για να δείξουμε πόσο γρήγορα τελειώνουμε ένα έργο και να κοιτάζουμε και την αντοχή και την αντοχή στον χρόνο, διότι τα έργα δεν ξαναγίνονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν τα έργα στη στεριά, η αποκατάσταση όλων αυτών των τυχείων και έργα μέσα στη θάλασσα. Γίνεται ένα κρυπίδωμα το οποίο είναι γύρω στα 50 μέτρα σε απόσταση. Δεν ξέρω, φαίνεται, εκεί το δείχνω ακριβώς. Σε απόσταση 50 μέτρα από την ακτή της Ραψάνης και σε βάθος περίπου 1 μέτρο. Και θα υπάρχουν επάνω φανή, ούτως ώστε κάποιο πλοίο που έχει βύθισμα πάνω από 1 μέτρο να μην προσκρούσει επάνω σε αυτή την κατασκευή. Έτσι με αυτόν τον τρόπο τι επιτυγχάνουμε. Επιτυγχάνουμε και σε συνδυασμό με την ενίσχυση του προσήμου μόλου που εκτελείται αυτή τη στιγμή και τελειώνει και με αυτό το έργο, πλέον από τους νοτιάδες, ο κυματισμός ο οποίος θα βγαίνει στην ακτή της Ραψάνης, θα σκάει στην ακτή της Ραψάνης, θα έχει πλέον μαλακώσει, ας το πούμε έτσι, θα έχει εξασθενήσει και θα φτάνει πλέον εξασθενημένο το κύμα στη στεριά και δεν θα δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Και επίσης θα έχει και ένα άλλο μεγάλο ευεργετικό αποτέλεσμα, το οποίο όμως δεν θα φανεί άμεσα, θα είναι σε βάθος χρόνου, ότι θα μεγαλώσει και η αμμουδιά σε εκείνη την περιοχή. Και αυτό διότι η αμμουδιά δεν θα την ξαναπαίρνει πάλι πίσω, θα την αφήνει σε εκείνο το σημείο. Το έργο ήταν προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Εργολάβος, ομοιοδότης ήταν ο κύριος Μπουμπούνας, η κοινοπραξία του κυρίου Μπουμπούνα με τον κύριο Καπρινιώτη. Δώσανε έκπτωση 45,62% και η σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα είναι 1.125.000 περίπου. Επίσης, αυτό που γίνεται τώρα, έτσι λίγο να πούμε, αυτό που γίνεται τώρα στην Ραψάνη, επειδή το πρόβλημα αυτό δεν το έχει μόνο η Ραψάνη, το έχουν όλες οι ακτές μας. Και της Καλαμίτσας και του Περιγαλίου και επίσης και της Καρβάλης. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, ετοιμάζονται, έχουν τελειώσει οι ακτομηχανικές μελέτες και της Καλαμίτσας και του Περιγαλίου, έχουν γίνει περιβαλλοντικές μελέτες και για τα δύο και επίσης γίνεται η μελέτη ούτως ώστε να γίνει η ανάπλαση και η νομιμοποίηση πλέον του λιμανίσκου στην Καλαμίτσα. Ούτως ώστε με το νέο ΕΣΠΑ να έχουμε τη δυνατότητα να το εντάξουμε, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι έργα μεγάλου κόστους, τα οποία δεν θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου.